Ανεξάρτητα από την πίστη του καθενός, το Άγιο Όρος είναι ένας τόπος που πάντα θα προκαλεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια όσων βρεθούν στη Χαλκιδική. Η ιστορία του ξεκινά πριν από περίπου 1100 χρόνια, επί των ημερών της αυτοκράτηρας του Βυζαντίου Θεοδόρας. Χιλιάδες προσκυνητές, αλλά και άνθρωποι που θέλουν να δουν από κοντά και να ζήσουν για λίγο τη μυστηριακή του ατμόσφαιρα, το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Για χιλιάδες όμως ακόμη, που για δικούς τους λόγους δεν μπορούν να το επισκεφθούν, αλλά και για τις γυναίκες, αφού το Άβατο απαγορεύει την πρόσβασή τους και την προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τα μοναστήρια, μια κρουαζιέρα από την ανατολική ή από τη δυτική πλευρά του Αγίου Όρους είναι αρκετή για να πάρει κανείς μια ιδέα των μοναστηριών. Τα μοναστήρια στο Άγιο Όρος είναι οι 20, αν και η ιστορία αναφέρει ότι τον 10ο αιώνα με 10ο ήταν 150. Βέβαια η μορφή των μοναστηριών τότε δεν ήταν αυτή που είδαμε σήμερα. Ήταν πιο μικρά κτίσματα που σιγά σιγά με χορηγίες βασιλέων, αυτοκρατόρων, χριστιανών έγιναν αυτά τα που είδαμε τα κτίρια. Βέβαια θα τα δούμε από κοντά. Θα καταλάβουμε πόσο μεγάλα είναι, γιατί στα 500 μέτρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τεράστιο μέγεθος αυτού του μοναστηριού. Αυτά καταστράφηκαν στους προηγούμενους αιώνες από τους πειρατές κυρίως, οι οποίοι ήταν τέτοια, λέγεται, η μανία τους, η καταστροφική, ώστε έπαιρναν και τις πέτρες μαζί τους. Με αποτέλεσμα να μείνουν αυτές οι 20 μονές, οι μεγάλες μονές. Μεταξύ αυτών των μονών υπάρχουν και τρεις μονές ξένες. Δηλαδή 17 είναι ελληνικές και 3 ξένες τις λέμε εμείς για να τις διαχωρίσουμε. Στην ουσία είναι ορθόδοξες και αυτές όπως και εμείς και οι μοναχοί έχουν την ελληνική υπηκότητα. Είναι το ρώσικο, το σέρβικο και το βουλγάρικο μοναστήρι. Το Άγιο Όρος είναι αυτοδιοικητικό τμήμα του ελληνικού κράτους με 20 μονές και 12 σκήτες. Κάνοντας κρουαζιέρα από τη δυτική πλευρά του Αγίου Όρους, μπορεί να δει κανείς τις μονές Δοχιαρίου, Ξενοφόντος, Παντελεήμονος, Ξηροποτάμου, Οσίου Γρηγορίου, Σίμωνος Πέτρα και Διονυσίου. Το Άγιο Όρος πάντα θα προσελκύει και θα κεντρίζει το ενδιαφέρον των επισκεπτών με τη μυστηριακή του ατμόσφαιρα που τη νιώθει κανείς ακόμη και από απόσταση. Ένα ταξίδι στη Χαλκιδική ποτέ δεν θα είναι ολοκληρωμένο χωρίς λίγο άρωμα Αγίου Όρους.